περίπτωση του αλουμίνιου της Ελλάδος ήταν μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση. Υπήρξε μια υποδειγματική από κάθε άποψη επιχείρηση. Μια ζωή επαγγελματική με τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Όμιλος Μυτιληναίος αγόρασε το εργοστάσιο και έκανε και μια πολύ μεγάλη επένδυση. Δύσκολα θα βρει κάποιος κάποιο εργοστάσιο που να έχει δείξει τόσες πολλές καινοτομίες όσο το αλουμίνιο. Ένα στοίχημα το οποίο το πετύχαμε. Η αρχή είναι ο Δοξιάδης. Την πρώτη ύλη για παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου. Ο κύριος Πρωθυπουργός εθεμελίωσε επίσης το νέο εργοστάσιο αλουμινίου εις Δίστομον Βοιωτίας. Το εργοστάσιο, δυνάμεως 1.000 επίσης εργατοϊπαιδίδων, θα παράγει ετησίως 200.000 τόνους αλουμίνας και 62.500 τόνους αλουμινίου. Οι κυβερνήσεις του Καραμανλή επιδιώκουν να φέρουν στην Ελλάδα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επενδύσεις συναλλαγματοφόρες βιομηχανίες. Ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 50 έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο αλουμινίου στην Ελλάδα. Προσεγγίστηκαν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί του κλάδου. Και τελικά κατέληξε στο project της Πεσινέ. Υπάρχουν δύο παράγοντες. Φαινός μένει η βούληση της κυβέρνησης Καραμανλή να κατασκευάσει, να υπάρξει επένδυση του αλουμινίου, αφετέρου οι δυνατότητες που έχει πλέον η ΔΕΗ, είναι σημαντικό, να κατασκευάσει το μεγάλο υδροελεκτρικό εργοστάσιο του Σναχελό. Η παραγωγή ξεκίνησε το 1965. Μετά από μερικούς μήνες, όλο το προσωπικό, και οι μηχανικοί και οι εργοδηγοί και οι τεχνίτες, όχι μόνο προσαρμόστηκαν και λειτουργούσαν το εργοστάσιο χωρίς πρόβλημα, αλλά γρήγορα έφτασαν επιδόσεις που ήταν από τις καλύτερες μεταξύ των εργοστασίων της Πεσινέ. Πριν λίγο έκλεισε 50 χρόνια ζωής και οι εγκαταστάσεις του είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένας συνδυασμός της γαλλικής τεχνογνωσίας και της μεθοδικότητας με το ελληνικό δημόνιο. Δηλαδή αυτό που επιτρέπει στον Έλληνα να βρίσκει λύσεις εκεί που άλλοι δεν τις βλέπουν τις λύσεις. Γιατί κάθε φορά που άλλαζε κάτι τεχνολογικά είχαμε εκπαιδεύσεις. Από το 1965 που δημιουργήθηκε ο οικισμός και άρχισε να λειτουργεί έχοντας κόσμο μέσα στα σπίτια, εργαζομένους δηλαδή και τις οικογένειές τους, έκανα την οικογένειά μου, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας σε ένα χώρο μες στη φύση, καθαρό, προστατευμένο, στα άσπρα σπίτια. Ο οικισμός ήταν ένα μάθημα σεβασμού στη φύση και στη ζωή. Τούτη η πόλη, στο κομμάτι που σχεδίασε ο Δοξιάδης, ένα από τα τελευταία στοιχεία του ελληνικού μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική. Θέλω να πω ότι το αλουμίνιο της Ελλάδος ήταν μεγάλο σχολείο σε πολλά πράγματα και θέματα οργάνωσης δουλειάς και θέματα ασφάλειας, να μάθω πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, οτιδήποτε. Το μεγαλύτερο στοίχημα για μας στο οχητήριο ήταν, για μένα προσωπικά αν θέλετε, ήταν η εφαρμογή μιας καινούργιας τεχνολογίας που δεν υπήρχε, παραγωγής κολωνών, τους βλέπουμε εδώ πέρα, η οποία ήταν μεγάλο στοίχημα. Αφενός έπρεπε να παράξουμε αυτό το προϊόν με μια καινούργια τεχνολογία και να είναι ποιοτικό, να κάνει στον πελάτη, και αφετέρου έπρεπε να κάνουμε την εγκατάσταση όσο παραγωγικότερη γίνεται. Ο Όμιλος Μυτιληναίος είχε άλλες υπηρεσίες να προσφέρει. Πρώτα απ' όλα μια καλύτερη προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα, μια απλούστευση των βαριών διαδικασιών, αλλά κυρίως μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση στα θέματα της διαχείρισης με πιο άμεσο αποτέλεσμα. Σήμερα εξακολουθεί η αλουμίνια να έχει επιδόσεις τεχνικές οι οποίες είναι μεταξύ των καλύτερων παγκοσμίων. Η αρχική δυναμικότητα σε παραγωγή αλουμίνας του εργοστασίου ήταν 200.000 τόνοι, σήμερα είναι 800.000 τόνοι και η δυναμική παραγωγής αλουμινίου ήταν 50.000 τόνοι και σήμερα είναι 170.000 τόνοι. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένας κλάδος μεταποίησης αλουμινίου με ρυθμούς που δεν έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα σε άλλους κλάδους και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πιο σημαντικό project στην ιστορία της αλουμίνιου, το οποίο λέγεται Πρόγραμμα Μέλλον και το οποίο θα της εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και πιο μακροχρόνια.